Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα οι δύο, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα, εκπαιδευόμενος, θα παρουσιάσει το χθεσινό case που δουλέψαμε και στο τέλος όλοι μαζί θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε για το άρρωστο που βρέχει. Καλό θα ήταν στο τέλος να υπάρχει έτσι μια κοινή θέση και για το συγκεκριμένο άρρωστο, αλλά και γενικά για να έχουμε μια κοινή θέση στην καθημερινή μας κλινική πραγματικότητα. Ο κύριος Δελιγιάννης και ο κύριος Δεβετζόγλου θα τρέξουν το case και με τη δική σας βοήθεια και τις παρατηρήσεις θα νομίζω ότι θα προχωρήσουμε σωστά. Κύριε Δελιγιάννη. Ας κλείσουμε να πούμε ότι ο ασθενής με τον οποίο ασχοληθήκαμε είναι ένα άντρας 62 ετών, γιατρός, ο οποίος μετά από μια βιοψία προστάτη λόγω αυξημένου PSA διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα προστάτη, Gleason score 3-4-7 και ένα PSA 8. Συνεχεία υπευλήθη σε ριζική προστατεκτομή, Gleason score 7-3-4, εξοκαψική επέκταση και θετικά χειρουργικά όρια. Σύντομα μετά την αφαίρεση του καρθίδα, υποθέτω στις 2-3 εβδομάδες, αρχίζει να εμφανίζει όπως αναφέρει μια ήπια κράτεια. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει πάνω, είπαμε 1-2 σερβιτάκια την ημέρα. Και έχει παράλληλα κάποια δυσουρικά και ερεθιστικά συμπτώματα στην ούρηση. Κατουράει συχνά, με μικρότερο όγκο από ό,τι παλαιότερα. Επιτακτικότητα και μικρή επιτακτική ακράτεια. Καθώς επίσης και μια μικρή ακράτεια από στρες, έτσι όπως την περιγράφει. Οπότε συζητήσαμε χθες ότι το πρώτο το οποίο θα κάναμε καταρχήν, λόγω και των συμπτωμάτων που αναφέρει ο ασθενής, της πρόσφατης επέμβασης, της ύπαρξης του καθήτρια και της πρόσφατης αφαίρεσης του καθήτρια, είναι να αποκλείσουμε ότι έχει κάποια ουρολίμωξη. Οπότε το πρώτο που θα κάνουμε θα ήταν μια γενική ουρο και μια καλλιέργεια. Συμφωνούμε όλοι, έτσι, ναι. Ένας άρρωστος που μόλις έβγαλε τον καθήτρια έχει όλα τα αναμενόμενα συμπτώματα. Και το πρώτο που πρέπει να έχει από τη στιγμή που είχε καθαρτήρα θα πρέπει να αποκλείσουμε τη λίμωξη. Όντως κάναμε μια καλλιέργεια ούρων, λοιπόν, κυρία Δελιγιάννη, και ήταν. Και η καλλιέργεια που θα τη δούμε τώρα, πατήσουμε εκεί. Τελικά. Και απεργία το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, η καλλιέργεια ήταν αρνητική πρόσφατα. Ακολούθως, πώς μπορούμε να τρέξουμε το σερβέρ. Στην αρχή έπρεπε να υπήρχε και ένα quiz για το τι ειδικότητα είχε ο συγκεκριμένος γιατρός. Πέρασε έτσι. Ήταν από τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι το ότι πάνω στα σαπό του υπήρχε καθές. Έπαιζε και τέλος. Στους ουρολόγους υπάρχουν ουρα, στους χειρουργούς υπάρχει εταιρικό περιεχόμενο. Και στους ανασυντόμους καθές. Ζήτημα, θα μπορούσαμε λίγο για να μην καθόμαστε αμήχανες και προσώπαστε να συζητήσουμε λίγο τις άλλες εναλλακτικές που ήταν στην εικόνα εκτός της γενικής και καλλιέργειας ούρου που είναι το πιο απλό που μπορεί να κάνει κάποιο. Ξεκινώντας πάντοτε και δεν το γράψαμε τόσο αναλυτικά γιατί πήγαμε πιο γρήγορα το πληστατικό, πέρα το λεπτομερές ιστορικό που ας πούμε ότι είναι αυτό το οποίο αναφέρεται εκεί, γενική εξέταση, όλα τα υπόλοιπα ήταν. Από ό,τι θυμάμαι ήταν η ουρομετρία, ουροδυναμικός, αρκετά από αυτά είναι περισσότερο επιβατικά, δεν πάντα μπορούμε να ξεκινήσουμε και στο σκόπιο, οπότε ξεκινάμε πάντοτε με μια καλλιέργεια ούρων, η οποία ήταν φυσιολογική, γενική ούρων, αρνητική καλλιέργεια. Οπότε μετά αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το τι να κάνουμε.
με βάση τις επιλογές τις οποίες έχουμε τουλάχιστον και στα πλαίσια του ιστορικού, αυτό το οποίο είπαμε είναι για να δούμε αυτά τα συμπτώματα που αναφέρει, γιατί το βράδυ κυρίως αναφέρει περισσότερο, το πρωί είναι μικρότερο ζώο, λίγο δεν κατευθυνόμαστε σωστά. Είπαμε να κάνουμε ένα ημερολόγιο ούρησης τουλάχιστον 2 ημερών για να αποκτήσουμε μια εικόνα τι γίνεται με την ούρησή του. Κάνουμε λοιπόν το ημερολόγιο. Πατάμε το βιό. Και από ό,τι βλέπουμε στο ημερολόγιο της ούρησης, οι ουρήσεις του ήταν γύρω στις 10 με 11 την ημέρα, μόνο μία φορά τη νύχτα, καλό αυτό. Και ένα άλλο βασικό στοιχείο που παίρνουμε από, από τα ημερολόγια ούρησης είναι οι όγκοι στους οποίους κάνει την ούρησή του. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και ποσότητες μέχρι και 310 μιλίτρα ούρα να κρατάει, πριν έχει είτε μεσόδιο αντράτες είτε επιθυμία έντονη για ούρηση. Λέω ότι η συνολική αποβολή των ούρων είναι περίπου στα 2,5 λίτρα, κατά τη διάρκεια τη νύχτα 400. Οπότε ένα από τα βασικά στοιχεία που βλέπουμε επίσης στο ημερολόγιο ούρησης είναι εάν έχει νυχτερινή πορεούρια. Είναι 62 ετών, δεν αποκλείει στην πιθανότητα να συνεπάρχει κάποια τέτοια πάθηση. Την αποκλείουμε με την συγκεκριμένη ημερολόγιο ούρησης. Σε αυτό το σημείο τώρα τι άλλο Πάλι στα πλαίσια της ερεύνης και ξεκινώντας με το ιστορικό, την κλινική εικόνα, κλινική εξέτηση, εργαστηριακές εξετάσεις και με βάση κυρίως και τις επιλογές αλλά και τη συζήτηση που κάνουμε, σίγουρα σε αυτόν τον ασθενή θα θέλαμε να δούμε και ένα υπόλοιπο ούρησης. Οπότε το επόμενο εύκολο, όχι τόσο καθόλου επεμβατικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, είναι ένα υπέρηχο για να δούμε τι γίνεται με την κλινική του και κυρίως με το υπόλοιπο. Ωραία. Άρα κάναμε ένα υπόλοιπο, το οποίο ήταν το. Και στη συνέχεια. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι είτε να κάνουμε κάτι για αυτή την κατάσταση ή να τον καθησυχάσουμε και να του πούμε πάνε στην ευχή του Θεού, δώσε λίγο χρόνο και σιγά σιγά τα πράγματα θα στρώσουν. Οι επιλογές που έχουμε ήταν παραπομπή σε ειδικό φυσικοθεραπευτή για ασκήσεις πυλικού εδάφους, σύσταση για χειρουργική αντιμετώπιση ταινία κράτειας τόσο γρήγορα, σύσταση για λήψη αντιμουσκαρινικού φαρμάκου για ένα μήνα. Και γενικώς είναι νωρίς για χειρουργείο να κάνει λίγο υπομονή. Από τις μελέτες που υπάρχουν, αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι η ακράτεια των ούρων μπορεί να στρώσει, να φτιάξει μέσα στους πρώτους 6 μήνες, μάλιστα σε κάποιες πιο ακραίες περιπτώσεις να φτάσει και στον 1 ή στα 2 χρόνια. Πάντως σίγουρα λένε ότι μέχρι τον πρώτο χρόνο δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάποια σοβαρή παρέμβαση χειρουργική. Υπάρχει κάποιος που σε αυτόν τον άρρωστο, που είναι σχετικά στο δίνυμο, ο οποίος έχει μια σχετική επιτακτικότητα, θα έδινε αντιχολινεργικά. Θα δούμε λίγο έτσι επιλογές. Ωραία. Θεωρητικά θα μπορούσε, αν αυτός ο άλλος πριν το χειρουργείο, πέρα από τον κακό του προστάτη, μπορούσε κάτι να έχει ένα υποκριστικό κόλλημα. Άρα από τη στιγμή που βγήκε ο προστάτης του, δικαιούται, για να μην ταλαιπωρείται, να πάρει και μια αντιχολινεργική αγωγή για το διάστημα μέχρι να το παρακάτω. Μέσα έγινε αναφορά στην ομάδα μας για το Λοξετίνη που είπαμε ότι δεν έχει ισχυρές ενδείξεις. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση, ποια η θέση σας θα μπορούσε να δοθεί. Γενικά η Λοξετίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο πραγματικά δεν χρησιμοποιώ προσωπικά. Αν θες να το χρησιμοποιήσεις εκτός ένδειξης, μπορεί να πάρει. Βέβαια, η εικόνα που έχω από συναδέλφους της Ιστοσύνης είναι ότι ακόμα και όταν το χρησιμοποιούν, το σταματάνε για λόγω παρενεργειών. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, ο άρρωστος δεν έχει τόσο έντονο στρες στοιχείο. Ο άρρωστος γενικά, μέχρι εδώ, είναι καλά. Είναι μια ψυχή η οποία στο δίμηνο χρησιμοποιεί οριακά ένα βοήθημα και έχει μια επιτακτικότητα μέχρι εκεί. Σιγά σιγά τα πράγματα χάλεσαν, έτσι. Το άλλο είναι για την Λοξετίνη ότι η κατευθυντή τη οδηγία τουλάχιστον αυτή τη στιγμή λέει ότι μπορεί να το συστήσει σε άντρε που έχουν ακράτεια από προσπάθεια μόνο ως έναν ενδιάμεσο σταθμό μέχρι να αποφασίσει ότι θα πρέπει να κάνει μια χειρουργική επέμβαση. Γιατί συζητείται πολύ σοβαρά το αν θα είναι δραστικό ή όχι. Το μεγάλο τη σχολιά αγαπητέ είναι ότι υπάρχει μια περίπτωση, αναφέρεται στη βιογραφία έω και 50% να δημιουργηθεί το νόμο. Δραστηριακή στην μετά από την επέμβαση της ψυχικής προστατευτομής. Άρα, ενδεχομένως τα αντιχολινεργικά σε μια επίμονη
σε αυτοακράτεια τέτοιου τύπου ή επιτακτική ούρηση, ίσως περισσότερο, που κρατάει ενδεχομένως για να μεγαλύτερο το διάστημα, θα έλυναν τα χέρια και του γιατρού, να δέχεται ο κλείσης, και ο ασθενής να νιώσει καλύτερα και να μην κάνει απλώς υπομονή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πω κάτι για την Μητροξετίνη. Χθες είναι κάποια πολύ πρόσφατη μελέτη. Η Μητροξετίνη σε μάλιστα κράτεια, δηλαδή σε ήπια κράτεια, και έδινε ειδικά αποτελέσματα. Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από την Μητροξετίνη, αλλά πάντοτε για πολύ ήπιες μορφές ακράτειες και έχει θεωρηθεί ότι είναι κοινωνικό πάνω για την πληθή ακράτεια. Οπότε πιθανώς δεν θα ήταν λάθος να χρησιμοποιήσει κανείς την Μητροξετίνη. Επομένως, επιλέγουμε αναμονή και υπομονή. Ο άρρωστος θέλει υπομονή και χρόνο, έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε την έρωτη επιλογή. Και κύριε Ριγιάννη. Επιλέξαμε λοιπόν να περιμένουμε λίγο, γιατί όπως είπαμε είμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη ρισκή προς το δικαιωμείο, οπότε και, και η μικρή στρέσσα κράτη, αλλά και η επιτακτικότητα δικαιολογείται ως ένα βαθμό. Ο ασθενής εμφανίζει βελτίωση, όπως αναφέρει, τουλάχιστον από το ιστορικό του μετά τους 4 πρώτους μήνες και στη συνεννόηση με τον γιατρό του θα κάνει adjuvant χημειοθεραπεία. Υποθέτω στο πλαίσιο του τοπικά εκτεταμένου καρκίνου και των θετικών ορίων. Μετά βγαίνει στη σύνταξη που σημαίνει ότι τον χάνουμε και έρχεται 2 χρόνια μετά από την ακτινοθεραπεία του με καλό βολογικό στάτους και αρχίζει να παραπονιέται πλέον πιο έντονα για κράτη. Δεν ξέρω χθες τουλάχιστον δεν είπαμε σαφέστατο πότε ακριβώς. 2 χρόνια μετά από τους έρθει και μας τα αναφέρει το πότε ακριβώς μετά την ακτινοθεραπεία ξεκινάνε όλα αυτά. Αλλά ας δεχτούμε τα 2 χρόνια μετά από την ακτινοθεραπεία, που σημαίνει ότι έχει μια μέτρια, όπως τη χαρακτηρίσαμε τουλάχιστον χθες, ακράτεια από προσπάθεια. 3 με 4 σπάνιες συνεργησίως, γιατί του φεύγουν τα ούρα. Αλλά σηκώνεται και το βράδυ, έτσι όπως το αναφέρει αρκετές φορές, 2 με 4 νυχτερινές ουρίσεις και πάλι οι πρωινές του ουρίσεις είναι μικρού όγκου. Οπότε γεννιέται το ερώτημα να δούμε τι είδους ακράτεια μπορεί να είναι αυτή η οποία περιγράφει ο ασθενής σε σχέση και με το ιστορικό του. Δηλαδή έχει κάνει τη ρισκή προστατευτική, έχει κάνει ακτινοθεραπεία, είμαστε 2 χρόνια μετά. Οπολογικά είναι καλά, διότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και σκεφτόμαστε να είναι ακράτεια από υπερπλήρωση λόγω υποκυστικού κολλήματος, να είναι ακράτεια λόγω υπερδραστήριας κύστης, μικτού τύπου ακράτεια, ή να είναι ακράτεια λόγω μετακτηνικής κυστήριδας. Πολύ ωραία. Θα διάλεγε κανένας την ακράτεια λόγω μετακτηνικής κυστήριδας, θα μπορούσε να είναι έτσι μια ταλαιπωρημένη, ακτινοβολημένη κύστη, η οποία πλέον ο εξωστήρας της έχει χάσει τον έλεγχο στα 2 χρόνια. Θεωρητικά θα μπορούσε. Αυτό που δεν ταιριάζει, ίσως είναι ότι έχει σίγουρα χάνει συνέχεια σταγόνες και χάνει και ούρα στην προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, το σημείο κλειδί που άλλαξε άρδιν τη φυσική ιστορία και τη φυσική πορεία της νόσου είναι η ακτινοβολία. Και πάντα σε αυτούς τους αρρώστους το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι πως έχει κάνει κάποιο στενό στον αυχιάνι. Να πατήσουμε λοιπόν την ακτινική κυστήριδα, κύριε Δελγιάννη. Όχι, με βάση και αυτό που είπατε, την περιγραφή των συντομάτων του ασθενούς και το γεγονός ότι έχει κάνει ακτινοθεραπεία. Άρα σκεφτόμαστε τι μπορεί να το κάνει αυτό. Ενδεχομένως ένα στέρμα που μπορεί να έχει προκληθεί από την ακτινοβολία στον αυχένα. Θα λέγαμε ότι ίσως είναι ακράτη από υπερπλήρωση. Τουλάχιστον σε σχέση και μετά, αλλά αυτό σκεφτήκαμε οι περισσότεροι και χθες στην ομάδα μας, υποθέτω. Και σε εσάς. Άρα επιλέγουμε το πρώτο. Απλώς μια μικρή παρέμβαση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε έναν ασθενή ο οποίος εμφανίστηκε 2 χρόνια μετά. Και πάλι δεν ξέρουμε τίποτα με την έννοια ότι δεν έχουμε κάνει μια γενική ουρού, μια καλλιέργεια ουρού, κάτι. Γιατί όταν αρχίσει και μπαίνει στο μυαλό σου ότι ξέρει τι μπορεί να υπάρχει στένωμα, μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη λειτουργία, καλό είναι να έχει τα στοιχεία ότι να μπει σε ένα καθαρό σύστημα, έτσι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε έναν έλεγχο στο νέο αυτό άρρωστο, έτσι. Είναι ρισκή προστατεκτομή, ήπια κράτεια, βελτίωση, ακτινοβολία και ραγδαία επιδείνωση. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Έχει αλλάξει ο άρρωστος, έτσι.
Οπότε οι επιλογές τις οποίες έχουμε είναι ή να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε άμεσα αεροδυναμική μελέτη, να κάνουμε μια ουρυθροκυστεροσκόπηση για να δούμε την το πιθανό στένωμα στην περιοχή εκεί πέρα από τα Αυχένα. Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε μια επεμβατικό στην αρχή να κάνουμε μια ορομέτρηση και μέτρηση κολλήματος μετά την ούρηση ή να στείλουμε αυτή τη γενική ούρηση για την καλλιέργεια που είπαμε. Θα προχωρούσατε σε κάτι από αυτά εδώ πέρα. Και σε ποιο. Εντάξει, θεωρητικά λέμε ότι ναι, πρέπει να κάνει την καλλιέργεια ούρων. Ναι, καλό είναι να κάνει και μια ορομέτρηση για να δούμε και το υπόλοιπο των ούρων. Απλώς το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι ένα. Πάμε να δούμε το φλόγο. Θα δούμε λίγο το 3. Περίτημα. Οπότε κάνει ο ασθενής την ουρορομετρία του, όπου βλέπουμε σαφέστατα ότι έχει μια ούρηση η οποία επικουρείται από τους κοιλιακούς μυς, διακοπτόμενη, και στη φάση της ούρησης θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και ένα πλατό. Από κάτω φαίνονται τα στοιχεία της ουρομετρίας, ο όγκος της ούρης δεν ήταν τόσο μεγάλος 100 ml, διάρκεια ούρησης 70 σε και το ημένη στη ροή 9 ml την ώρα. Ενώ σαν υπόλοιπα προκύπτουν τα 200 ml. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το συγκεκριμένο, τουλάχιστον με δεδομένο μόνο αυτό το ουροφλό που έχουμε, ότι φαίνεται ότι είναι ένα ουροφλό απόφραξης. Στην πάση περιπτώσει θέλει περαιτέρω απόφραξη. Πολύ ωραία. Και τα επόμενα βήματα είναι αν θα κάνουμε κάποια ενδοσκόπηση, εάν θα προχωρήσουμε άμεσα τώρα σε αεροδυναμικό έλεγχο, εάν θα χρειαστεί να κάνουμε κυστογραφία κατά την ούρηση ή από τη στιγμή που πρόκειται πλέον να πάμε σε επεμβατικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκλείσουμε την ολίμωξη. Μέχρι τώρα δεν έχουμε φρέσκια καλλιέργεια ούρων. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε την λίμωξη. Πατάμε το 4. Να κάνουμε μια στάση εδώ, ίσως σε κάτι που σχολιάστηκε στην μια ομάδα. Είναι ότι η κυστεογραφία κατά την ώρα θα μπορούσε να δώσει ενδεχομένως πληροφορίες σε αυτόν τον ασθενή, αλλά για κάποιους περίπου λόγους δεν έρχεται νομίζω στον περισσότερο το μυαλό εύκολα. Ή δεν είναι μια εξέταση στην οποία ο ουρολόγος είναι αποκλειστικά και μόνος του υπεύθυνος. Θα έκανε κάποιος κυστεογραφία κατά την όριση, για να πάρει πληροφορίες από τον άρρωστο. Είναι αυτό που είπατε, ότι την κάνουμε μόνοι μας. Εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε μόνοι μας, κάνουμε πολύ πιο εύκολο. Ούτε ραντεβού, ούτε τίποτα, έχουμε κατευθείαν. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, θέσεις που θέλουμε εμείς. Αν δεν την κάνει ο ίδιος, είναι νομίζω προτιμάμε να κάνουμε κάτι που έχουμε εμείς εμείς. Καλλιέργεια λοιπόν είναι αρνητική και η επόμενη επεμβατική διαγνωστική πράξη είναι. Κύριε Δελγιάννη. Το επόμενο το οποίο θα κάνουμε λόγω των ασθενούς αυτού με τα έντονα συμπτώματα από το κατώτερο ουροπητικό, με την αναφερόμενη ακράτεια, με το ουροφλό αυτό, με την υπόνοια για στένωμα ενδεχομένως στον Αυχένα, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι. Οπότε νομίζω ότι έχει ένδειξη ο ουροδυναμικός έλεγχος, από ό,τι είπαμε και χθες. Οπότε νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι πρώτα απ' όλα τα υπόλοιπα θα κάναμε έναν ουροδυναμικό έλεγχο σε αυτόν τον ασθενή. Η πρώτη επιλογή λοιπόν. Νομίζω αυτό δεν είναι. Εξαιρετικά. Ας μην μείνουμε τώρα στο διάγραμμα. Γιατί χτίσαμε κάποια έτσι σχόλια. Το συμπέρασμα για να προχωρήσουμε το περιστατικό, γιατί ο στόχος είναι να συζητήσουμε τις θεραπευτικές επιλογές, είναι ότι ουσιαστικά δεν έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος δεν έχει ένα υπερδαστήριο εξωστήρα και έχει μια κύστη καλής χωρητικότητας μέχρι εκεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ρεταλικού. Οπότε το γραμμά το πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα που είναι να δούμε για ποιο λόγο έχει αυτή τη δημιουργήση. Άρα, προγραμματισμό για διαλείποντες, δεν την μιλήσει ακόμα κατευθείαν να το συστήσουμε κάτι τέτοιο. Χωρίς χωρητικό, είπαμε δεν έχει ένδειξη. Χειρουργική αποκατάσταση του υποκυστικού κολλήματος ακόμα δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Και το άλλο είναι ουρθοκυστεροσκόπηση για διερεύνηση του υποκυστικού κολλήματος. Οπότε εκ των πραγμάτων πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε τέλος πάντων να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε. Ανατομικά πλέον. Διαφωνεί κανένας. Να ρωτήσω. Θα μπορούσε να προηγηθεί πρώτα η ουρθοκυστεροσκόπηση.
Μα κάναμε κατευθείαν τη χρησιμοποίηση. Και δεν είναι το υγροδυναμικό. Η υγροδυναμική έτσι κι αλλιώ θα έπρεπε να γίνει. Το ερώτημα είναι ποιο από τα δύο θα έπρεπε να είναι πρώτο. Και είχε πει και ένα θέμα προβληματισμού ότι όταν έχει ένα στενό αυχένα, σαφώ έχει και τον κίνδυνο μπαίνοντα να κάνει τον τραυματισμό σου, να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώ σκεφτόμασταν μήπω τον ίδιο χρόνο κάνουμε κάτι στην κατά τη διάρκεια τη ουρυθροχυστεροσκόπηση, προτιμήσαμε να κάνουμε πρώτα την υγροδυναμική και εν συνεχεία να έχουμε μπροστά μα την εικόνα για να αποφασίσουμε ακόμα και εκείνη τη στιγμή γιατί θα τα κάνουμε. Πάντως δεν νομίζω ότι είναι λάθος το που πρότεινε ο συνάδελφος. Προφανώς κάποιος ουρολόγος που δεν έχει άμεση πρόσβαση σε δυναμικό εργαστήριο θα μπορούσε κάλλιστα και υποπτεύεται στα αιρωματιά να προχωρήσει μια ανοιχτοσκόπηση με τον ανοψέστη. Θα δεις το ψέρωμα, θα φύγει στην προκειμένη για κάποιος. Συγγνώμη, από τη στιγμή που έχουμε στο μυαλό μας το στέρμα του αυχένα και κάνουμε τον ουροδυναμικό έλεγχο, βίντεο ουροδυναμικόπηση δεν είναι μια επιλογή που την έχουμε κάπως να δούμε πώς κινείται αυτός ο αυχένας, πώς κινείται αυτή η ουρήθρα που εντάξει είναι χειρουργημένη. Κάνουμε που κάνουμε την εξέταση. Θα ήταν ιδανικό να μπορούσαμε να την κάνουμε. Ξέρετε πολλά εργαστήρια που έχουν αυτή τη δυνατότητα στην Ελλάδα. Πολύ λίγα. Πρέπει όμως να το αναφέρω ότι είναι μια επιλογή. Σαφέστατα. Να ρωτήσω κάτι. Στην ουσία όμως τον ουροδυναμικό έλεγχο δεν κάνουμε για να διαγνώσουμε το στένο, για να μην μπερδευτούμε. Δεν είναι αυτή η εξέταση εκλογής. Τον ουροδυναμικό έλεγχο τον κάνουμε φαντάζομαι γιατί είναι μια επιπλεγμένη περίπτωση ακράτειας, δηλαδή χειρουργείο στην ακτινοβολία και επειδή μάλλον έχει ήδη αρχίσει να τρέξει το μυαλό μας ότι θα κάνουμε κάτι επεμβατικό, το κάνουμε για αυτό το λόγο. Γι' αυτό που είπατε και εσείς, δηλαδή ότι το συμπέρασμα μας είναι καλή χωρητικότητα και φυσιολογικός εξωστήρας αφήνου που διάγραμμα φθηνά. Αλλά δεν είναι η εξέταση για το στένωμα. Σαφέστατα. Δεν θέλουμε να δούμε αν είναι αποφρακτικός. Μας ενδιαφέρει να δούμε αν έχει μια καλή οικιστική χωρητικότητα και αν δεν έχει μια τρελή υπερδραστηριότητα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν ξέρουμε τι έχει αφήσει η κίστη, η ακτινοβολία. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα σλίνκ ή ένα σφιχτήρα σε μια κίστη που είναι σαν μύρο, τι θα την προσφέρουμε, σε χωρητικότητα εννοώ. Άρα λοιπόν ο ουρανικός όλυχος έχει θέση. Σαφέστατα έχει θέση. Να ρωτήσω κάτι. Να πούμε λίγο σε πραγματικές συνθήκες και συνθήκες κόσμους. Έρχεται στο γιατρείο σου και λες ότι αυτός ο άνθρωπος υποκλέβεσαι στένωμα. Δεν γίνεται τίποτα να το βάλεις πάνω στο μπουμ και να το κάνεις επιτόπου μια ουρθροχυστεροσκόπηση. Το βλέπεις το στένωμα. Και επιτόπου θεωρητικά, αν έχεις και ένα κατάλληλο εργαλείο με το πηγαίνεις, του κάνεις και τη διάνοιξη. Δεν θα το ανοίξεις αυτό το στένωμα πρώτα. Γιατί ποιο λόγο πρέπει να κάνεις ουροδυναμικό έλεγχο πρώτα. Το άνοιξες αυτό το στένωμα επιτόπου. Έκανες μια διαστολή και το άνοιξες. Πέρασε ένα οδηγό σύρμα, πέρασε και ένα διαστολέα πάνω και το άνοιξες αυτό το στένωμα. Και από εκεί πέρα βλέπεις πώς ανταποκρίνεται αυτός ο άνθρωπος. Βλέπεις μετά ότι έχει τα υπόλοιπα προβλήματα και θα προχωρήσει την ουροδυναμική για να του δώσεις λύση. Για ποιο λόγο πρέπει να πας πρώτα ουροδυναμική με ένα υπάρχον στένωμα για να δεις από πριν μια κατάσταση που δεν ξέρεις πώς θα το ανοίξεις. Και αυτό υποτίθεται είναι ένα κόστος. Διότι αν το παραπέμψει σε κάποιο κέντρο να πληρώσει, είναι ένα έξτρα κόστος το οποίο θα το βάλεις από πριν. Γιατί πεις μετά, α, ναι, ξέρεις, έχουμε αυτό και τώρα με το στόμα τι γίνεται, που το ανοίξαμε. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε τα δεδομένα μας μετά. Ο στόχος δεν είναι να θεραπεύσουμε το στένωμα. Ο άρρωστος έρχεται και βρέχεται. Άρα, στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχει το desire to treat. Υπάρχει ο στόχος να στεγνώσει. Άρα, θεωρητικά θα μπορούσες να κάνεις, να κάνεις και την ουρθροσκόπηση πριν. Δεν διαφωνώ. Νομίζω ότι περισσότεροι αυτό θα κάναμε. Αλλά νομίζω ότι στο σωστό διαγνωστικό έλεγχο του αρρώστου θα πρέπει να υπάρχει τον ουρανικό έλεγχο. Δεν τον απέξω τον αέρα. Απλώς είπα να τον κάνουμε μετά την ουρθροσκόπηση, μετά θα δείχνει παραπάνω μετά ο αρρώστου. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χειρουργηθεί, δηλαδή και τα guidelines εντάξει μπορεί να μιλάμε για την υπερπλασία του προστάτη, αλλά έχουμε να κάνουμε ένα στενό ο οποίος έχει χειρουργηθεί, έχει κυκλοφορηθεί. Οπότε όχι μόνο έχει κάποιο δικαίωμα, σχεδόν απαιτείται να γίνει ουροδυναμική πάνω στο παιδί, σαν να το συζητάμε. Πολύ ωραία. Και απλώς για να ενισχύσω αυτό που είπε Γιάννη και όλα τα παιδιά, επειδή προχθές το βράδυ ήμουν αερετικός και επιθετικός τους στο πάνελ των ουροδυναμιστών, γιατί να κάνουν ουροδυναμική στο περιστατικό το νέο που είχαν δείξει, και εκεί το level of evidence είναι πραγματικά μικρό, ασχέτως αν οι περισσότεροι από μας κάνουν. Σε αυτό το περιστατικό, 1500% συμφωνώ ότι θέτεις την χωρητικότητα του αρρώστου. Αν δεν το κάνεις, μπορείς να εκπλαγείς και να είσαι λάθος και να τραυμολογείσαι για όλη τη ζωή. Όμως, σαν σχολείο. Μπορώ να πω κάτι.
νομίζω δεν είναι θέμα αν θα γίνει η οικοδυναμική, αλλά η σειρά που θα γίνει. Από πρακτική άποψη, θα ήθελα να καταθέσω την εμπειρία μου ότι σε τέτοια περιστατικά πολλές φορές μπορεί να μην μπορέσει να περάσει καν ο οικοδυναμικός καθετήρας. Και γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο. Δηλαδή, δεν το θεωρώ καθόλου λάθος πριν να έχει γίνει η αντιοξυδοσκόπηση ή μια κτηνοσκοπική διαρρεύνηση και φυσικά μετά ο οργανικός έλεγχος για να έχει τα στοιχεία. Αλλά η σειρά δεν ξέρω αν θα γινόταν πρώτα ο οργανικός. Σε σχέση με αυτό που ο κ. Σαλαμόπουλος, η διαφορά είναι ουρεθροκυστηροσκόπηση για διάγνωση πρώτα. Okay, νομίζω περισσότεροι συμφωνούν. Από άποψη παρέμβασης όμως μπαίνει ένα ζήτημα. Δηλαδή, νομίζω ότι το ερώτημα πρέπει να τεθεί. Παρεμβαίνουμε πριν τις πληροφορίες του οργανικού ή όχι. Εκείνη το ερώτημα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και κάτι άλλο τώρα. Χθες το σκέφτηκα σε κάποιο σημείο. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει έβδεσμη, δεν ξέρω κατά πόσον είναι. Μπορεί να μπει στη διαδικασία επειδή έχει τον προβληματισμό. Μπορεί να μην περάσει ένα καθετήρα. Δεν ξέρει τι εύρο έχει στο στέμμα. Δεν ξέρω αν έχει στον ίδιο χρόνο να μπει με ένα εύκαμπτο εκεί που πα να κάνει την. Ξαπλωμένο στην. Μία εύκαμπτη κυστεροσκόπηση. Να δει το στέμμα να περάσει από γύρω και τον καθετήρα κατευθείαν για να μην έχει τραυματισμό σε τίποτα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό εδώ και αν στέκει τον επιστημονικό. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν δεν έχουμε δει ακόμα το στέρμα, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ιθροσκόπηση. Κάναμε την ιθροσκόπηση, επιλογή 3. Και βέβαια βλέπουμε το αναμενόμενο, ένα στενό αυχένα στην κίστη. Τι θα κάνουμε, θα προχωρήσουμε στη διάνοιξη, επιλογή 1. Κάνω λοιπόν την ουσιαστική εκδομή, κύριε Δελιγιάννη, και... Ο ασθενής, μετά από το χειρουργείο στο οποίο υπευλήθη, αναφέρει πλέον ότι δεν έχει τη δυσκολία στην ούρηση και ότι έχουν μειωθεί οι νυχτερινές ουρήσεις, τέλος πάντων τα ερεθιστικά τα οποία περιέγραφε. Ωστόσο, επιδεινώθηκε αρκετά η ακράτειά του, η ακράτεια από προσπάθεια. Χάνει πλέον ούρα σχεδόν με κάθε προσπάθεια. 3-4 πάνε συνουρησίως, με 3 βαθμού. Ξαναφέρει βέβαια ότι όταν θέλει να πάει τουαλέτα του φεύγουν και λίγες σταγόνες περιστάσεις, ίσως συνεχίζει να υπάρχει μια επιτακτικότητα, έχει κάνει και κτηνοθεραπεία, μην ξεχνάμε. Κάνουμε έλεγχο πάλι για ορολίμωξη, δεν έχει κάτι, δεν κρατάει υπόλοιπο στην κίστη του αυτή τη φορά, έχοντας με 3 βαθμού, όπως είπαμε, ακράτεια από προσπάθεια. Οπότε μπήκαν τα ερωτήματα του τι θα κάνουμε, το αντιχολινεργικό. Πλέον περιορίστηκαν τα ερεθιστικά, τώρα συνεχίζουν να υπάρχουν σε κάποιο μικρότερο βαθμό. Πάμε να του βάλουμε μια ταινία κράτειας, γιατί έχει την ακράτεια από προσπάθεια. Κάνουμε μια ουρηθροσκόπηση να δούμε τι άλλαξε, γιατί χειροτέρευσε και τι υποπτευόμαστε. Υποπτευόμαστε ότι κάτι μπορεί να έγινε με το χειρουργείο ή κάτι να μην λειτουργεί σωστά. Να δούμε το σφιχτήρα. Αν θυμάμαι καλά, 3-4 ήταν και πριν την παρέμβαση πάνες, έτσι. Αν χειροτέρευσε τώρα, και επειδή μάλλον μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στο τι θα κάνουμε χειρουργικά. Έχει πάει, ξέρω, 5-6-7 πάνε. Ένα θέμα που βέβαια σχολιάσαμε χθες και νομίζω ότι πρέπει να θίγεται πάντα, είναι τι σημαίνει για έναν άρρωστο η δήλωσή του ότι εγώ χρησιμοποιώ 2-3-4 πάνες. Δηλαδή, αν δεν μπει στη διαδικασία να ζυγίζεις πόσο ούρο και να έχεις μια όσο μπορείς πιο αντικειμενική αντίληψη των απολειών, είτε σε 24-ωρη βάση, είτε σε έστω τη μισή μέρα ή ένα ώρα, δεν ξέρω εγώ τι, το να. Ας πούμε, ο υπερβολικός άρρωστος, ο οποίος δεν ανέχει το ότι του φύγαν 2 σταγονίτσες και πάει και αλλάζει πάνω ή σερβιέτα ή δεν ξέρω τι φοράει, οτιδήποτε βοήθημα, γιατί θέλει να νιώθει στεγνός, είναι άλλο πράγμα από τον άλλο που μπορεί να αφήνεται να του σκέψει και τέλος πάντων για οικονομικούς ή άλλους λόγους, αλλάζει όποτε θέλει. Δεν νομίζω ότι μπορεί μόνο με τον αριθμό σε πάνες που χρησιμοποιεί κάποιος και αναφέρει να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα κάποιος, γιατί υπάρχει διαφορά. Για να χρησιμοποιεί πάνες. Και να μην χρησιμοποιεί απλά σερβιετάκια, έχουμε ήδη μία ένδειξη. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να φοράει όλο αυτό τον όγκο πάνω του, ας πούμε. Νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που για λόγους ασφαλείας, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, γνωρίζω ανθρώπους με μόνιμο καθετήρα που ενίοτε μπορεί να έχουν μικρές απώλειες λόγω μια μικρής επιτακτικότητας, έχουν το μόνιμο καθετήρα και φοράνε και πάνω από επιλύνω από μέσα το παντελόνι για λόγους ασφαλείας. Νιώθουν πιο ασφαλείς ότι δεν του συμβεί κάτι να βρεθούν 2 σταγόνες στο παντελόνι. Και νομίζω ότι αυτό διαφέρει πολύ από ασθενή σε ασθενή και πρέπει να εκτιμάται. Υπάρχουν διάφορες πολυθετικότητες πάνες και η κριτική ερώτηση είναι αν είναι βρεγμένες πάνες. Είναι πάρα πολύ που τις αλλάζουν μόνο προληπτικά. Και από ό,τι υπόθηκε χθες περιστατικό, αυτός αρχικά
τις άλλαζε προληπτικά τις 3-4, ενώ στη συνέχεια ήταν βρεγμένες. Άρα έχει σημασία σου να έμπαινε εκεί ότι ήταν τις 4 βρεγμένες πάνες. Είναι σημαντικό αυτό. Όντως, θες είπαμε ότι τελικά ήταν με τρίου προς σοβαρού. Αν εξαρτήσεις τώρα γνωρίζοντας το ιστορικό, το ότι είπαμε 3-4, πόσο βρεγμένες ήταν, δεχόμαστε ότι έγινε με τρίου προς σοβαρού. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μετά τη διάνοιξη του Αθιένα επιδεινώνει την στρες παράμετρο, έχει πλέον μέτρια προς βαριά ακράτεια, χρησιμοποιεί 4 πάνες στις οποίες μουσκεύει και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο πλέον να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε τη θεραπευτική μας επιλογή. Κατά τη γνώμη σας, η ουρυθροσκόπηση σε αυτό το σημείο παίζει κάποιο ρόλο? Κύριε Φαγκιάδη, κατά τη γνώμη σας. Το θέμα είναι ότι διορθώσαμε με το στένομα του αυγένα της κίστης, αλλά φαίνεται ότι έχουμε επιδεινώσει τη στρες ακράτη. Άρα αυτό που υποπτευόμαστε είναι ότι δεν είναι ακέραιος ο σφυκτήρας. Δηλαδή ότι έχει επιδεινωθεί η πυρική εκεί. Οπότε ναι, η ουρυθροσκόπηση θα μπορούσε να μας δώσει μια απάντηση. Πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άλλος ο οποίος έχει ήδη υποστεί ριζική προστατεκτομή, έχει ήδη υποβληθεί σε ακτινοβολία και όπως ξέρουμε, σε έναν άρρωστο τέτοιο που έρχεται και το στέλνουμε το αυχένα, η θεωρία αυχένας, η απόσταση αυχένας και σφυκτήρας είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως, όλοι ξέρουμε ότι σε αυτούς τους άρρωστους, ακόμα όσο και συντηρητικοί να είμαστε, μπορούν να προκαλέσουμε ζημιά στο σφυκτήρα. Κύριε Γιφτόπουλε, εσείς έχετε κάποιο σχόλιο? Χθες συζητήθηκε αυτό με την πρόταση κάποιου συναδέλφου, ότι ενδεχομένως αυτή η ουρυθροκυστοσκόπηση να είναι περιττή, ξέρω να θυμάστε που ήμασταν στην άλλη ομάδα, με την έννοια ότι πριν από ένα μήνα ή δύο μήνες είχες μπει πάλι μέσα, είχες δει το στένωμα και ταυτόχρονα μπορούσες να παρατηρήσεις και το σφυκτήρα. Η έννοια τώρα της ουρυθροκυστοσκόπησης προεπεμβατικά νομίζω ότι έχει και μία αξία που πρέπει να αντιθυμόμαστε στην εκτίμηση της λειτουργικότητας του σφυκτήρα σε σχέση με την πιθανή θεραπευτική επιλογή. Άλλο πράγμα είναι να μην έχεις την αίσθηση ότι λειτουργεί καθόλου σφυκτήρας, δεν βλέπεις καθόλου τόνο κτλ. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα να είναι μονόδρομος, και άλλο να δεις έναν σφυκτήρα που είναι ζωηρός ή τέλος πάντων ανταποκρίνεται έτσι, σε κάτι άλλο διαφορετικό. Φαντάζομαι σε αυτή την περίπτωση οι θεραπευτικές επιλογές ανοίγουν με άλλον τρόπο. Άρα το ένα είναι να δεις τι ζημιά μπορεί να έχει γίνει και τι να έχει αλλάξει την ανατομία της περιοχής μετά από μια επέμβαση. Και το άλλο είναι να εκτιμήσεις και την εικόνα πριν διαλέξεις τη λύση σου. Πολύ ωραία. Προχωρήσαμε λοιπόν στην ουρυθροκυστοσκόπηση και τα ευρήματα είναι εκεί, δε Βετζόπουλου. Τι τρίτη επιλογή? Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν, κάνουμε την ουρυθροκυστοσκόπηση για να αξιολογήσουμε τον αχέρα της κίστης και τον έξω σφυκτήρα. Και παρατηρούμε ότι στον πήγα ανοίγει στο Βαλσάλβα ανεπαρκή, μην είναι ανοιχτό ο σφυκτήρας, ενώ μπορεί να προκαλέσει εκούσια ο ίδιος ασθενής σύσπαση όταν το ζητούμε. Και ένα άλλο επίσης που είχαμε συζητήσει χθες, γιατί ακριβώς λέγαμε ότι και γιατί να μην το κάνουμε αυτό εδώ πέρα κατά τη διάρκεια της πρώτης επέμβασης, εκτός από το γεγονός ότι κάτι πολύ πιθανό να έχει αλλάξει στην πορεία, είναι και το ότι η πρώτη επέμβαση, επειδή συνοδευόταν από άρρημα του στενώματος με αρχαινοτομή, πιθανότητα δεν έγινε με γενική αναισθησία ή με κάποιον άλλο τρόπο που δεν θα μπορούσε να ελέγξουμε κάτι τέτοιο. Άρα, τα επόμενα βήματα ποια είναι? Προτείνουμε τοποθέτηση αντρικής ταινίας link, προτείνουμε τοποθέτηση τεχνητού σφυκτήρα στην ουρήθρα, θα προτείνουμε τοποθέτηση μπαλονιών συμπίεσης στην ουρήθρα, το PRACT, ή θα προτείνουμε περιορυθρική έγχυση με ογκωτικό παράγοντα. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, λοιπόν, ο άρρωστος είναι ένας άρρωστος ο οποίος έχει υποστεί ακτινοβολία, έχει κάνει ακτινοβολία, έχει κάνει ένα στένωμα στον αυχένα, έχει κάνει τουραφιένα, βρέχεται, έχει στρες ακράτεια. Στην ουρυθροσκόπηση έχει ένα σφυκτήρα ο οποίος είναι σφυγηλός, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ανεπαρκεί κάπου στη 12η ώρα. Συνήθως βλέπουμε ότι είναι άσπρος, ενώ προς τα κάτω και στα πλαϊνά είναι έτσι λίγο πιο ζωντανός. Συνήθως στη 10η ώρα κάπου έχει φάει μια βελονιά, είτε στη ριζική είτε μετά στη διουρυθρική.
και θα πρέπει να επιλέξουμε τι θα κάνουμε για να στεγνώσει. Υπάρχει κάποιος που θα υποστήριζε σε αυτή τη φάση τους διοικητικούς παράγοντες, επειδή είναι απλό, ενδοσκοπικό, day clinic, σχετικά φτηνό? Όχι. Χαίρομαι. Παρ' όλα αυτά όμως, στην Αμερική είναι η πιο συχνή επέμβαση σήμερα οι ιδιωτικοί παράγοντες. Για ανδρική ακράτεια, γενικά. Γενικά, ναι. Γενικά. Όχι με τα κτηνικά. Γενικά. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Να η επέμβαση, η οποία... Ποιες είναι, δηλαδή, στην Αμερική, για το τι θα βάλουν και πότε θα το βάλουν, βάζουν έτσι ισοπεδωτικά. Ανδρική ακράτεια ίσον ιδιωτικός παράγοντας. Δεν έχω προσωπική εμπειρία. Γενικά υπάρχουν κάποια κριτήρια. Τώρα στα μεγάλα οργανωμένα κέντρα σαφώς υπάρχουν κριτήρια, γιατί σε μια βαριά κράτεια δεν θα μπει με τίποτα διοικητικός παράγοντας. Όμως συνήθως τα περισσότερα ειδικά που έρχονται στο μεγάλο κέντρο ερχόταν από τα περιφερειακά κέντρα και από τα ιδιωτικά κέντρα που ήταν κάτι το φοβερό. Δηλαδή υπήρχαν ασθενείς με τουλάχιστον 20 φορές διοικητικούς παράγοντες. Και επειδή είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία, γίνεται στο γραφείο χωρίς ναρκώσεις και τέτοια πράγματα, ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή έχει διαφορά, αν το κοιτάξει κανείς γενικά, ναι, βάζουν με ελάχιστα κριτήρια. Στα οργανωμένα και που ασχολούνται με το αντικείμενο, σαφώς υπάρχουν κάποια κριτήρια, δηλαδή δεν θα μπαίνει ο λειτουργικός παράγοντας σε ένα περιστατικό με βαριά κράτεια. Αν βάζει κάποια στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή δεν εξηγείται πρώτα στους ασθενείς εκεί ποιες είναι οι επιλογές και μαζί έτσι να αποφασίζουν, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εξηγήσει. Αν εξηγήσει και του πει είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει κάποια λεφτά, την καλύπτει το ασφαλιστικό σου ταμείο και έχει κάποιε δυνατότητε να γίνει. Ποιο είναι, δηλαδή, αν το κάνεις, αν είναι χιλιάρικο και το κάνει 10 φορέ, πόσο είναι το κόστο? Είναι το κόστο, αν το βάλει έτσι, είναι μεγάλο. Παρ' όλα αυτό το καλύπτει οι ασφαλιστικέ εταιρείε. Αυτό λέμε. Είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω δεν καταλήγει. Θα είναι κάτι που γίνεται γιατί όταν πει ο γιατρός ότι έχει μια μικρή πιθανότητα να είσαι καλά, ο άλλος αυτή ναι. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν βάλει βέτο σε αυτό. Θα σου λέω 20-25 φορές είχαν κάνει πριν. Ακριβώς. Το ΠΡΟΑΚΤ έχει θέση. Το ΠΡΟΑΚΤ το συζητήσαμε, τουλάχιστον στην δική ομάδα χθες. Θυμίζω ότι είναι κάποια μπαλονάκια συμπίεσης στον αυχένα της κύστης, τα οποία μπαίνουν διαδερμικά υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Θυμίζω ότι ο Άσος είναι ακτινοβολημένος. Έχουν θέση. Υπάρχει κάποια άποψη. Θα έβαζε κάποιο ΠΡΟΑΚΤ. Έχει κάποιος εμπειρία από ΠΡΟΑΚΤ. Το ΠΡΟΑΚΤ είναι μια ιστορία που δουλεύει και τρέχει ουσιαστικά μόνο στην Ολλανδία για ένα περίεργο λόγο. Όλες οι μελέτες που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική δείχνουν κακά αποτελέσματα, παρά μόνο σε ένα κέντρο στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία, όπου πλέον θεωρείται επέμβαση εκλογής σχεδόν για όλες τις ακράτειες. Όμως στην ακτινοβολία έχει απόλυτη αντένδειξη. Και γιατί αυξάνεται ο αριθμός των επιπλοκών, αλλά και γιατί δεν δουλεύει, γιατί ουσιαστικά εκεί χρειάζεσαι μια παρθένα περιοχή στον αυχένα της κύστης, να μην είναι ακνοβολημένη, να μπορέσει να υπάρχει εξωτερική συμπίεση από τον μπαλόνι, που δουλεύει στον αυχένα της κύστης. Άρα το ΠΡΟΑΚΤ δεν έχει θέση. Και μένουμε τώρα στις επιλογές σλίγκης ή κτήρας, όπου βασικά θα ήθελα τη γνώμη του κυρίου Γιουφτόπουλου, τι σλίγκ θα διάλεγε, εσείς ή κάποιος από τους από την ομάδα σας. Οι ομάδες ήταν χωρισμένες. Αυτό θα το κάνουμε στην επόμενη φάση στο Eurosport. Οι ομάδες υποτίθεται ότι βρίσκονται σήμερα εδώ για να συζητήσουν τυχόν διαφυγόντες απορίες από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Παρά τα αυτά, στην περίπτωση μιας μέτριας κατά κοινή αποδοχή της ακράτειας, μετά από ακτινοβολία, νομίζω ότι και οι δύο επιλογές, και του Sling και του Σφινκτήρα, έχουν υπέρ και κατά. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτός που θα επέλεγε, είτε ως γιατρός είτε ως ασθενής, μια πιο σε εισαγωγικά minimal invasive προσέγγιση,
θα είχε από ό,τι φαίνεται από τη βιογραφία δύο επιλογές. Ή ένα σλινκ καθαρό συσσαγωγικά τύπου Advanced ή Advanced XP, το οποίο υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι και μετά από ακτινοβολία έχει ικανά ποσοστά επιτυχίας, όχι περισσότερες εκπλοκές, μικρές πιθανότητες να αναγκαστεί να αφαιρεθεί στο μέλλον κτλ. Και την συσκευή Sling Atoms, η οποία στην ουσία είναι κάτι μεταξύ Sling και συσκευής πίεσης, που και αυτή σε κάποιες μελέτες φαίνεται, δηλαδή, και μιλάω πάντα για μετά από ακτινοθεραπεία. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται, αυτές είναι ίσως οι δύο πιο καλές εισαγωγικά επιλογές, αν κάποιος πήγαινε στην κατηγορία Slings ή συσκευών εκτός σφιγγητήρα. Άρα ουσιαστικά δηλαδή συμφωνούμε ότι στον ακτινοβολημένο άρρωστο, ο οποίος συνήθως είναι και μια επιλογή one shot, δηλαδή αυτό που θα κάνεις πρώτος και αυτό που θα επιλέξει ο πρώτος, πρακτικά θα καθορίσει και την πορεία του αρρώστου. Ας μην γελιόμαστε. Είναι ακτινοβολημένος, είναι ταλαιπωρημένος, άρα όποιος μπει και επιλέξει το σωστό υλικό, θα δώσει και τις καλύτερες πιθανότητες ο άρρωστος να στεγνώσει. Άρα, ουσιαστικά και εσείς, κύριε Γιφτόπουλε, δέχεστε ότι τα πιο πολλά σλίνκ στην ακτινοβολία δεν δείχνονται. Και αν πεις ότι υπάρχει κάποιο σλίνκ που θα μπορούσε θεωρητικά να δουλέψει έστω και με χειρότερα αποτελέσματα, είναι ενδεχομένως το Advance και το Atoms, το οποίο ουσιαστικά έχει, είναι μια συσκευή πίεσης, ένα μπαλόνι που μένει πάνω από το Volvo Siragoδη. Υπάρχει κάποιο από το κρατήριο που έχει διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τα slings, δηλαδή θα επέλεγε κάτι διαφορετικό που δεν ξέρουμε ή που έχει δοκιμάσει, που έχει δει ότι δουλεύει, έστω και ένα περιστατικό, κουβέντα να γίνεται. Να το θέσω διαφορετικά. Ποιος από εδώ μέσα βάζει slings, σφιγκτήρες, ταινίες, οτιδήποτε. Τρία. Τρία άτομα. Άρα μεταξύ μας η συζήτηση είναι εντελώς θεωρητική. Έτσι, και το πούμε και τη δικιά μου εμπειρία που σας εξήγησε, πολύ ετοίμος. Άρα, μην πούμε στη διαδικασία ποιο σλίνγκ θα επιλέγατε, γιατί μεταξύ μας, αν θέλαμε να είμαστε σωστοί, θα παραπέμπαμε σε ειδικό κέντρο ή σε ειδικό γιατρό που ασχολείται να επιλέξει αυτός. Εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι να κάνουμε επιλογές. Και σε αυτό ας είμαστε καθαροί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοιο βαθμό ακράτεια στο ιδιωτικό του ιατρείο ή στο νοσοκομείο που δουλεύει, θεωρώ ότι έχει ηθική υποχρέωση να παραπέμψει σε ειδικό κέντρο. Άρα η επιλογή πέφτει στα χέρια του ειδικού. Δεν πέφτει στο κάθε ένα από εμάς ο οποίος δεν έχει δει, δεν έχει βάλει, δεν έχει επιπλοκές, δεν ξέρω εγώ τι. Το να προτείνεις θεωρητικά ή να κάνεις μια κουβέντα ή να συστήσεις κάτι κατά τη γνώμη σου ή αν θέλετε με βάση τα στοιχεία evidence-based να μπορούμε να έχουμε και μια άποψη κριτική απέναντι στην πρόταση του συναδέλφου, το δέχομαι. Όμως το να μπαίνουμε τώρα να λέμε, παιδιά, εσείς θα κάνετε σλίνγκ, σφιγκτήρα κτλ. Νομίζω ότι τα πόδια του καθενός φτάνουν μέχρι ενός ορίου σε αυτό το δύσκολο περιστατικό ιδίως και εγώ θα ήμουν ευτυχής να το πάρει κάποιος και να το πάει με το εκεί που θέλει. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να συμφωνήσω. Είχα το όμως μια ερώτηση. Μπορώ να εκφράσω μια απορία. Η τοποθέτηση, για παράδειγμα, του Atoms, με το οποίο έχουμε εμείς κάπως περισσότερη εμπειρία στον Άγιο Σάββα, δεν αφορά την ακτινοβολημένη περιοχή, γιατί το θεωρούμε αντένδειξη de facto. Όχι, είπαμε ότι είναι, είναι αυτό που δουλεύει. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό σλίνγκ, συσκευή απόφραξη ουσιαστικά είναι, που έχει κάποια θέση. Για το άτομο υπάρχει μία μεγάλη σειρά ασθενών, είναι 100 άρρωστοι, των οποίων το 1 τρίτο ήταν ακτινοβολημένοι. Αυτό έχουμε. Δεν είναι ξεχωριστά τα παρουσιασμένα τα αποτελέσματά του. Όπου έχει ένα ποσοστό dry skin βελτίωση 67%. Δεν είναι ικανοποιητικό. Είναι ουσιαστικά το 70% που δίνει τα slings, αυτό είναι. Όμως είναι ένα sling το οποίο θυμίζω είναι επαναρρυθμιζόμενο, έχει εξωτερικό port, κάθε τόσο μπορεί να κάνει 3, 4, 5 ρυθμίσεις. Άρα είναι μια επίλυση εισόδου για λίμωξη. Και νομίζω ότι ξέρω, κύριε Αναγνώστη, εσείς το θέμα της λίμωξης με το Atoms πώς το αντιμετωπίζετε, έχετε λίμωξεις? Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά, αρκετά υψηλή αυτή η πιθανότητα, αλλά δεν οφείλεται, Γιάννη, στο port. Να. Δηλαδή, το port συνήθως θα το παρακεντήσεις για να βάλεις ένα σε νερό, δεν θα σου κάνει ιδιαίτερο πρόβλημα.
Επίσης, το ότι είναι επαναληθμιζόμενο είναι πλεονέκτημα, όχι μειονέκτημα. Δηλαδή, με την έννοια ότι για κάποιους δεν αρκεί να έχουν 3 σεσέ και έχουν 4 ή 3,5 ή αναλόγως. Όσον αφορά την πλεονέκτημα είναι το ότι μπορείς να παρέμβεις, αλλά δυστυχώς το ποσοστό λοιμόξεων εμφανίζεται σε όσα είναι επαναληθμιζόμενα. Στα κλειστά, δηλαδή το έβαλες και έφυγες, η λοιμόξη είναι σχεδόν μηδέν, έτσι. Δηλαδή το advance δεν έχει λοιμόξεις. Έχετε δίκιο, ναι. Άρα, τι αλλάζει, το μόνο είναι ότι γυρνάμε πίσω και είτε σφίγγουμε είτε ρυθμίζουμε. Όσο και να λέμε port βάζουμε εδώ για τη χημειοθεραπεία, εκεί κάτω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κύριε Μανούσα, εσείς αυτό τον άρθρο τι θα προτείνατε? Καταρχήν θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γευστόπουλο και θα υπερτονίσω αυτό που είπε. Ότι όποιος καταπιάνεται με αντρική ακράτεια, και θέλω να μείνει αυτό σαν μήνυμα και κυρίως για τα νεότερα παιδιά, πριν απαντήσω στο τι θα έβαζα, πρέπει να τα ξέρει καλά και τα δύο. Και πολύ καλά, γιατί η πρώτη επιλογή σε αυτόν τον άρρωστο έχει τις υψηλότερες πιθανότητες να πετύχει. Άρα, ο χειρουργός ακράτειας πρέπει να ξέρει τόσο καλά και το σφιγκτήρα και τουλάχιστον ένα έως δύο slings, για να μπορεί να δώσει στον άρρωστο να εξατομικεύσει αυτό που πιστεύει από την εμπειρία του ότι είναι το καλύτερο. Δυστυχώς, όλα αυτά επειδή είναι πολύ ακριβά, στην περίοδο των παχιών αγελάδων είχαν γίνει λίγο ψωμοτήρι και το ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Ζήσαμε μεγάλες καταστροφές στα λάθος χέρια. Αυτή τη στιγμή όμως, ειδικά για το advanced, θα μιλήσω που τυχαίνει να είναι και σχετικά τεχνικά εύκολο, δεν νοείται να πιάσει να το βάλει κανείς, εάν δεν είναι έτοιμος και για το σφιγκτήρα τουλάχιστον, ή γιατί αφού σου λέει ξέρει να το κάνει, ας το κάνει. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, υπερτονίζω την κουβέντα του κ. Γευστόπουλου, ή παντρεύεσαι τον άρρωστο, τον είσαι έτοιμος να τον ακολουθήσεις και στα επόμενα χειρουργία που πιθανώς, ή δεν τον αντιλαμβάνεσαι και τον παραπέμπεις. Και για να απαντήσω στην ερώτηση, νομίζω ότι αυτός ο άρρωστος είναι για σφιγκτήρα κυρίως, όχι γιατί έχω πιο έβιδες να το στήριξω, αλλά διότι η ακράτειά του είναι μεγάλη, οι ταινίες, έχω και εγώ προσωπική εμπειρία με το advance σε ακτινοβολημένους αρρώστους, δεν έχουν τόσο καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτός ο άρρωστος ταιριάζει περισσότερο προς το σφιγκτήρα. Χωρίς όμως να υπάρχει δογματική απάντηση από κανέναν. Ο σφιγκτήρας όμως στην ακτινοβολία δουλεύει? Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Γιατί τουλάχιστον όταν ήμασταν ειδικευόμενοι, καλά, όταν ήμασταν ειδικευόμενοι υπήρχε έτσι μια κατάρα πάνω σε αυτό το πράγμα. Αλλά ένα δόγμα που είχαμε ήταν ότι, α, είναι ακτινοβολημένος, μην τον αγγίξεις. Σε αυτό το κομμάτι, όσο περνάει ο χρόνος, έχουμε κάποια μαθήματα, κύριε Τιριτζή. Νομίζω ότι πλέον είναι σχετική ανένδειξη ακτινοβολία και έχει να κάνει με αυτό τουλάχιστον αναφέρεται και στα guidelines. Εγώ δεν έχω βέβαια μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ότι θα τα ακούσουμε από εσάς αυτά περισσότερο. Αλλά σίγουρα δεν είναι ο πιο εύκολος ασθενής. Έτσι, κρύβει πολλούς κινδύνους. Δεν είναι σαφώς η πρώτη επιλογή, αλλά νομίζω ότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν λίγο τα πράγματα ως προς τους ακτινοβολημένους ασθενείς και το σφιγκτήρα. Αλλάζουν γιατί έχουμε μάθει τα μαθήματά μας βασικά. Ξέρουμε πώς να προφυλάσσουμε την ουρήθρα και διαχειρητικά. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να το προστατεύσεις, αλλά και μετά στη διαχείριση του σφιγκτήρα, με περιόδους αγρανάπαυσης, το βράδυ να απενεργοποιείται το καφ, να μειώνονται οι πιέσεις στο βολβό. Με διπλό καφ ενδεχομένως που μειώνει την πίεση σε κάθε έναν. Και γενικά υπάρχουν κάποιοι τρόποι ώστε long term, στην πορεία του χρόνου, ο άρρωστος αυτός να μην διαβρώσει την ουρήθρα. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Η ακτινοβολημένη ουρήθρα είναι κακοποιημένη ουρήθρα. Δεν έχει καλή αιμάτωση, είναι προβληματική ουρήθρα. Και δεν αντέχει τη χρόνια πίεση ενός αποφρακτικού μηχανισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει μια ψηφοφορία, το έχουμε εξαντλήσει και χθες και σήμερα. Υπάρχει μια τυπική ψηφοφορία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Όχι. Ωραία. Θα προχωρήσουμε τότε στο debate.